ατύχημα αυτό που γίνεται τα τελευταία, αυτή τη διαρροή της δηλαδή ενεργείας, έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο. Φυσικά και μας τους χριστιανούς, είναι το που με αναστάτωσε, υπάρχει τόση, μας έφερε πιο κοντά στη γραφή. Αλλά πιο στη γραφή, στην αναζήτηση της γραφής, έφερε και ανθρώπους οι οποίοι έτσι επιδεικτικά αρνούνται να ανοίξουν την γραφή. Και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε μήπως έχεις την Αποκάλυψη να διαβάσω, να δω τι έγινε και τι γίνεται και τι γράφει. Σε αυτή μια τέτοια περίπτωση, ένας χριστιανός τι θα μπορούσε να πει για να βοηθήσει από τον άνθρωπο, ο οποίος τώρα από φόβο ή από περιέργεια ζητάει να μάθει. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τι να λέγοντάς τι. Έχει ταραχτεί τώρα όλος ο κόσμος και ζητάει να δουν αν αυτό το πράγμα είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, είναι η αρχή του τέλους, είναι. Και βρίσκεται σε μια ταραχή. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει να βοηθήσουμε ή να βοηθούμε και εμείς. Ο ίδιος νομίζω. Διαβάζω στην Αγία Γραφή, θα σχηματίξει και θα θέσω μια γνώμη και εμείς όσα και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική, η δική μας δηλαδή, στον πιστό. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στο υποθέμα. Αλλά μη σαν πιστή χριστιανή, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για να πατάμε πάνω στα θεία και στους πουρκιούς. Μετά έχει οτιδήποτε θανάσιμο και πέρα, κι αν γίνεται, δεν θα βλάσει. Και έχω υπόψη μου και πέρα, ανθρώπων, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάζει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Για βάσκαρα παιδά, χριστιανός εσύ και πέρα αυτός, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποδέσεις, καινονάς κάμεις, τόσο λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διάβασει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα μια συνέχεια, να τι δικά, και κάνουν τις ζωές μας, αν υπάρχει. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη έχει χάρη στο Θεό, να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας. Γιατί όταν κάνουμε το σταυρό, δεν είναι ότι κάνουμε πρώτο σταυρό μας. Προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχα και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του κακού θανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως, για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάτε να τρώει τα μαρούδια εσείς. Ανάγουμε την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας. Αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει και τώρα. Δεν ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλο. Να ρίξουν άλλο και μετά τι θα γίνει στην υποθέση. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα, για ένα λόγο παραπάνω τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολες αργότερα. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι πώς μάρτυρες τους πιστούς μέσα στο καμίνι, τους έκανε τόσο μαρτύρια και πάλι δεν παθαίνουν τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος ξέρει, θα αρχίσουν πέντε εφιάλεις της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Θα αρχίσω, πόνο στον άστρο. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός δεν θα πείσει. Θα μας προστατεύει. Για ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με τον Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει. Για ένα λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι. Να έχουμε χάρη Θεού, και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, δεν φοβάται τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Τίποτα στην κρίση με αυτά που υπέφερνε Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Από ίδιος ο Χριστός ο Χριστός δεν ψέμασε και φαρμάκι να πείτε γεια σου και θα πατάτε πάνω στα φύγη και σκορπιό. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά και τούτης όμως πάλι εκεί πέρα γι' αυτό λέω ότι δεν απειλεί τόσο διαβάζει μέσα και τα κέντρα του μάγα πέφτει και να αποκάλυψε τα πέφτει. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί τώρα χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο. Μοναχώς. Έπιανε τα θεία, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Ένα ιερός, μαζί με τον αδελφό του Κατασάρκα και ένα γεροντάκι, που ακόμη τον έλεγα. Έπιανε τα πυριακή, πολλά πυριακή στην περιοχή και τα έβγαλε τα πυριακή απ' έξω.
και τύχει η νερά, ποντοκίες και είχε πολλά φύγη. Τα βέτα τώρα. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει μεγάλο φύγη, τον έστειλε γιοντάς απέναντι εκεί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φύγη. Επειδή βιάζονταν για να το βγάλει έξω από το φράκτο, τύχει στη μέσα σαν ζώνη, πήγε να τελειώσει βέβαια και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας άλλος γιος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέει, από όσοι, γιατί φοβάται πως. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω και Ευρωπαίσαι, γιατί φοβάται από τα φύρια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πατέρα Αντρέας, λέει, φοβάται και τους σκορπιούς ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το Ντουβάρι να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στη κούρτα και τα σπιτάλι έξω. Του λέει, γιατί δεν συμπεράζουν τον κύριο Παχώνη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί, αν έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύρια και τα σκορπιούς και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, έπιασε, ξέρω και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια. Ναι, όλοι βάζει πίστη. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό Παναφέρι, που το είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή, που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Το γέλο θα δει τριαστούμε εκεί πέρα, το φύγε μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα, αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φύλλα πάνε στις πηγές, ο κόσμος θα πει να τύψω μετά. Έτσι θα κάνετε, ρε. Αφού μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομητό και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάνω στο Κυρίο. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά ένα, λοιπόν, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοησία. Ήταν κάπου, σταυρό μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό και ο Χριστός. Και σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι να πάνε σε μια κορυφή για ένα σταυρό σιδερένιος και εκεί να πέφτουν και να δει και να χτυπάνε τα σταυρόκια. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερένιο, που φυσιολογικά πρέπει να τραβήξει τις υποθέσεις και ρόμνους. Εν τότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήρου πάθου. Τότε είναι ένα σίγουρο υποθέσμα. Καταλάβατε. Έτσι. Και όταν βλέπουμε μας τους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα, τι θα πούν για αυτή η καημένη. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας, το χριστιανικό, τη ζωή μας η χριστιανική. Τώρα είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται, αυτά είναι 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ, 20-30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνεις τα βράδια, αυτό. Εγώ έφαγα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν είχα πει κάπου στα ράντια και είμαι γαλαζόπιτρα μάλιστα και τα κρεμμύλια. Και εγώ δεν είχα τα γέρα και τα έχω. Και είμαι την γαλαζόπιτρα. Και είμαι τη ραδονέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα και ξέχασα να σου πω και πέρα γιατί είχα ρίξει λέει αυτό. Μπορεί να με ρίξει, πήγε, φτιάξε. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν την δουλειά του Θεού, αυτοί έχουν πει κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστιες ανώμαλες που παρουσιάζει, βλέπετε εκεί πέρα, δεν είναι ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος είναι να εξαφανιστεί, το εξαφανίζει μόνοι τους. Δεν είναι ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί.
έρχεται και μωρεί την τιμωρία και δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους, μόνοι τους εξαφανίζουν τους ζωή τους. Δεν το λέω ότι ο Θεός τους καταργέται. Εξαφανίζουν τους ζωή τους μόνο. Και βλέπω αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους, όσο τους δίνει ο Θεός, λοιπόν ευλογία Θεού. Και βλέπω και όλα τα παιδιά χαριτωμένα. Και να πω, προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόρρεσε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτο, όμω ο καλός Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καλά στέφαλα και ο Θεός εργάζεται. Και βλέπω τώρα μια γενιά καλή φυσική. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιεστοί, το θέμα δεν το θέλουμε. Και θα γρήψουν τα κατσίκια και πάντα πρόβατο το Χριστό άσχημα, τα πρόβατο το Χριστό ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρουν ένα όλο πρόβατο. Πες θα γίνει και μια ποινική σπινή.